Καλησπέρα από tabula.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ της ομάδας της Κηπούπολης και των Λύκων Χαϊταρίου ήρθε ισόπαλο 1-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας της Κηπούπολης, τον κύριο Παλίδη Χρήστο. Κύριε Παλίδη, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ευχαριστώ καταρχάς που με ρωτάτε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά με τον τρόπο που ήρθε δεν θα μπορούσα παρά μόνο να πω μπράβο στα παιδιά. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω να δώσω τα έξιμα στους αντιπάλους μας. Ήταν πάρα πολύ δυνατή, ήταν πολύ καλά οργανωμένη τακτικά. Εμείς μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε στα πρώτα λεπτά, έτσι όπως επιθυμούσαμε. Και από ένα μικρό λάθος το πληρώσαμε, δεχτήκαμε τον γκολ και θέλω να δώσω να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, εδώ είναι το μεγάλο μπράβο, είναι ότι από εκείνο το σημείο και μετά η ομάδα προσπάθησε με την μπάλα κάτω να δημιουργήσει ευκαιρίες, να σκοράρει, να ισοφαρίσει και μάλιστα να το γυρίσει. Τα καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και το καταφέραμε σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο. Δεν είμαι ευχαριστημένος όμως, αυτό που σας είπα για την αρχή, από το τελικό αποτέλεσμα, διότι για εμάς σήμερα ήταν ένα παιχνίδι με πολλά λάθη. Δηλαδή, παρότι προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω, παρόλα αυτά είχαμε πάρα πολλές λάθος αποφάσεις και εκτελέσεις. Το σημείο το οποίο όμως θέλω να τονίσω και που πηγάζει από όλο αυτό είναι ότι τα παιδιά δεν σταματήσαν. Δεν σταματήσαν το δεύτερο. Γι' αυτό θέλω να πω μπράβο που έστω που ισοφαρίσαμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε δυνατά μπροστά στην πορεία. Ναι, αλήθεια είναι ότι βρεθήκατε λίγο νωρίς πίσω στο σκορ. Έχετε κάποια παράπονα από τη διαιτησία, ίσως ήταν σωστή. Κοιτάξτε, την έννοια των παραπώνων. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να εκφράζεται από εμάς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ομολογουμένως, και από την οπτική που έχω εγώ, μπορεί να αισθάνομαι ότι κάτι δεν δόθηκε σωστά ή οτιδήποτε. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να εκφράζονται παράπονα από τους προπονητές μετά τον αγώνα. Πολύ ωραία. Για τους επόμενους αγώνες, προβλέπετε κάποιος αγώνας ντέρμπι, έχετε κάποια ομάδα που, κάποιον αγώνα μάλλον που θα ξεχωρίσετε ή που πρέπει να προσέξετε παραπάνω? Η αλήθεια είναι ότι εμείς αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά, ένα προς ένα. Όλα τα παιχνίδια για μας είναι κρίσιμα, αλλά το πιο σημαντικό που εδώ θέλω να το τονίσω αυτό είναι ότι εμείς προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα η οποία θα δείχνει μια βελτιωμένη εικόνα, άσχετα αν η απόδοση είναι λίγο διαφορετική, να δείχνει μια βελτιωμένη εικόνα σε όλους τους παραμέτρους μέσα στο γήπεδο. Τα τακτικά στοιχεία, τη φυσική μας κατάσταση, για το ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση τις αποφάσεις μας γενικά. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Όσο είμαστε καλοί σε αυτό, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Ναι, μπροστά μας έχουμε άλλο ένα παιχνίδι με το αμέσως επόμενο και καλούμε τον κόσμο κιόλας να έρθει στο γήπεδό μας, να μας υποστηρίξει όπως και σήμερα και νομίζω ότι θα το ανταποδώσουμε. Ωραία, μια καλή εμφάνιση. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να φωνάξουμε για κάποιον από κάποιον παίκτη. Ναι, έλα τη μετήμα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον προπονητή. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χαϊδά. Δημήτρη, κάποιο σχόλιο σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα? Είχαμε τις απόψεις του προπονητή σου. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα εν μέρει είναι δίκαιο. Είχαν από ένα ημίχρονο σχεδόν και δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε το σκορ έτσι όπως ήταν. Ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε. Είχαμε και κάποιες ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν έτυχε. Συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Η ομάδα είναι πρώτη και ευελπιστούμε να παραμείνουμε εκεί. Έχετε κάποιους αντιμετωπίσει κάποιους τραυματισμούς στην ομάδα από την αρχή της χρονιάς? Από την αρχή της χρονιάς είχαμε κάποιους τραυματισμούς, αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι πλήρης. Είμαστε όλοι κοντά.
είμαστε μια οικογένεια και θα πορευτούμε έτσι μέχρι το τέλος. Σε σχέση με την αρχή της χρονιάς που είχαν έρθει και καινούργια παιδιά, μεταγραφές, έχει δέσει η ομάδα? Ναι. Επειδή και εγώ είμαι μέσα στα καινούργια παιδιά που ήρθα φέτος. Πολύ ωραία. Είμαστε μια οικογένεια, έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Και αυτό νομίζω βγαίνει προς τα έξω, γιατί κανένα παιχνίδι δεν το έχουμε παρατήσει, όπως και να έχει πάει. Πολύ ωραία. Από την διοίκηση έχετε να ζητήσετε κάτι, σας τα παρέχει όλα? Η διοίκηση είναι δίπλα μας. Ό,τι χρειαστούμε, οι άνθρωποι όσο μπορούν και αυτοί εννοείται με τις δουλειές τους τρέχουν. Αλλά είναι δίπλα μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πολύ ωραία. Δημήτρη, εμάς στο Αμπόλα μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρούμε ότι είδαμε σήμερα ένα πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Βρεθήκατε πίσω στο σκορ, αλλά το κυνηγήσατε, όπως μας είπε και ο προπονητής. Και εύχομαι τα καλύτερα για την πορεία της ομάδας στην αγωνιστική. Που έρχεται στις αγωνιστικές. Ευχόμαστε στο τέλος να είμαστε τίποτα, πανηγυρίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ.